έκταση στην κόντρα του με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όχι μόνο έδωσε ο Μάρκος Εφερλής, ο οποίος τις τελευταίες εβδομάδες έχει απασχολήσει αρκετά τόσο με την παράστασή του, Όσο και με τις αλλεπάλληλες αντιδράσεις του στην κριτική που ο ίδιο υπενθυμίζουμε ότι ο δημοφιλής κομικός την Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου παρουσίασε ένα νούμερο, μέσα από το οποίο σατήριζε τον ήμο, το μη διαδικού φίλου, non-binary, άτομο που κέρδισε στη Eurovision 2024. Το νούμερο αυτό, Πολλοί θεατέ αλλά και επώνυμοι θεώρησαν ω προσβλητικό κατά τη ΛΟΑΤΚΙ συγκοινότητα και ω εκ τούτου. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Αφερλή ενοχλήθηκε πολύ από την αρνητική κριτική και εξέφρασε την αντίθεση του μέσα από δηλώσει στην τηλεόραση και αναρτήσει στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Σύντομα, κάθε επώνυμο πρόσωπο που έδινε συνέντευξη, καλούταν να πει την άποψή του για το ζήτημα και εν να διαλέξει στρατόπεδο. Κάποιοι πήραν το μέρος του κομικού και κάποιοι άλλοι της πολιτικής ορθότητας και κάπως έτσι η κατάσταση κλιμακώθηκε ακόμα περισσότερο. Ο Μάρκος Εφερλής, έπειτα, άρχισε να απειλεί το Γιώργο Λιάγκα και άλλους παρουσιαστές ότι θα τους ξεμπροστιάσει, καθώς και ότι θα διαρρεύσει προσωπικά τους μηνύματα δημόσια. Στη συνέχεια, κυκλοφόρησαν ρεπορτάζ που αναφέρουν ότι ο ίδιο σκέφτεται να κινηθεί νομικά και να κάνει μηνύσει σε όσου έκριναν αρνητικά την εμφάνιση του. Η νέα ανάρτηση του Μάρκου Σεφερλί. Και πάνω που νομίζαμε ότι το θέμα είχε αρχίσει σιγά σιγά να κλείνει, ο Μάρκο Εφερλή επέστρεψε με μια ακόμα ανάρτηση, μέσα από την οποία ανοίγει νέο γύρο πυρό. Δείτε αναλυτικά τι είπε. Έτσι καταλαβαίνει κανεί ότι κάποιο είναι λίγο σαν άνθρωπο και σαν καλλιτέχνη. Όταν αρχίζει να κατηγορεί συναδέλφου του και το κοινό που του ακολουθεί. Αυτό λέγεται αθέμητος ανταγωνισμός, δηλαδή μην πάτε σε αυτόν, δεν είναι καλός, ελάτε σε μένα που είμαι τέλειος. Δυστυχώς όμως για εσάς, αυτός ο κόσμος, που εσείς κατηγορείτε, έχει αλάνθαστο κριτήριο και τοποθετεί τον καθένα εκεί που του αξίζει. Γι' αυτό λοιπόν, το ξαναλέω, αφήστε με εμένα να κάνω τη δουλειά μου, αυτή τη δουλειά που κάνω με επιτυχία 35 χρόνια τώρα, και κοιτάξτε επιτέλους και εσείς για μία φορά τη δική σας δουλειά. Ίσως έτσι να κάνετε και εσείς επιτυχία, γιατί τα έχετε από ότι σας έχω ακούσει να λέτε εσείς οι ίδιοι, όχι ο κόσμος. Στη λεζάντα της νέας του δημοσίευσης, δε, ο Μάρκος Εφερλής υπογραμμίζει με νόημα τα εξής, άλλοι γεννιούνται να κάνουν τον κόσμο να γελάει και άλλοι προσπαθούν να τον κάνουν να γελάσει με τις δηλώσεις τους. Αλλά από ό,τι φαίνεται ούτε έτσι το καταφέρνουν. Τα συμπεράσματα.